τομέα φιλοσοφίας και πρόεδρος του τμήματος φιλοσοφίας και παιδαγωγικής του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου εδώ Θεσσαλονίκης. Είχε μπει από το 70 στο Πανεπιστήμιο, είναι νεότατος όπως βλέπετε, στη Φιλοσοφική Σχολή, αριστούχος, υπότροφος, αποφύτησε με άριστα και συνεχεία έκανε μεταπτυχιακό στη Γαλλία και εκεί άριστα με κρατική υποτροφία της Γαλλίας, διδακτορικό και στη συνέχεια είχε επαφές με μεγάλα ονόματα στη Γαλλία, καθηγητές πανεπιστημίου εκεί και συνεργασία μαζί τους. Το 1980 επέστρεψε στην Ελλάδα και έκτοτε κατέχει την έδρα της φιλοσοφίας στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Δεν θα σας πω πάρα πολλά γιατί θα πρέπει να διαβάζουμε πολλές ώρες. Κύριε καθηγητά, να με συγχωρέσετε, θα τα πω έτσι πολύ συνοπτικά. Απλώς γιατί πρέπει να παρουσιάζουμε και τις προσωπικότητες του νομού μας. Έχει διδάξει επίσης κατά καιρούς και στη νομική σχολή, τη φυσικομαθηματική, στο τμήμα δημοσιογραφίας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Είναι μέλος πολλών επιτροπών, έχει εκδώσει πάρα πολλά βιβλία, υπάρχει ένας κατάλογος με, βλέπω εδώ, πάνω από 30 βιβλία, ίσως να είναι και περισσότερα, να μην υποτιμήσω το έργο σας κύριε καθηγητά, και πάρα πολλά άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που το συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμά μας και σήμερα θα σας αναπτύξει το θέμα το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί. Εάν υπάρχουν απορίες, αυτές θα τις πείτε και θα τις κάνετε κατά τη συζήτηση. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίσουμε και έχετε το λόγο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και συγκίνηση. Θα μιλάω για δεύτερη φορά σε περίπου μια δεκαετία. Τότε στην αρχή, τώρα περίπου στην ολοκλήρωση της... Την ένταση λίγο. Αισθάνομαι, λέω... Αισθάνομαι χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση να μιλάω για δεύτερη συνεχή φορά σε μια περίπου δεκαετία, τότε στην αρχή και τώρα στην ολοκλήρωση της καθηγητικής μου καριέρας σε ένα τόπο γέννησης και καταγωγικών καταβολών όπως είναι η Πιέρια Γη, χώρος κατοίκησης όχι μόνο ανθρώπων, αλλά και θεών κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία. Γεγονός, υπογραμμίζω, που δεν έχει ιδιαίτερα τονιστεί ή του οποίου δεν έγινε αρκούντος χρήση σε ό,τι αφορά το σήμερα, τόσο από τους κατοίκους, όσο και γενικότερα σε πανελλήνιο επίπεδο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, κύριο Δημήτριο Δίμινα, για την πρόσκληση αυτή. Στην ομιλία μου, όπως αναγγέλλεται περίπου στον τίτλο που σας έχει διανεμηθεί, με εξαίρεση μια άνω τελεία η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει, θα εξετάσω το ιδεολογικό φαινόμενο, αλλά και τη χρήση της πολιτικής υπό το πρίσμα μιας κεντρικής λειτουργίας, αυτού που θα ονόμαζα με ένα νεότευκτο όρο φαντασιακό, που προσλαμβάνει στη
στις μέρες μας διαστάσεις συμπαντικής γλώσσας, αφού επικοινωνούμε μέσω εικόνων ταυτόχρονης πλανητικής διάχυσης και θα έλεγα διαχυσιμότητας, δυνατότητας δηλαδή να επικοινωνεί κανείς σε επίπεδο πλανήτη ταυτόχρονα και να επεξεργάζεται το ίδιο περιεχόμενο με συναπτές και συνοδευτικές τις ανάλογες αντιδράσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το ερώτημα πάνω στο τέλος τόσο της ιδεολογίας όσο και της πολιτικής θα διέπεται από μια ερμηνευτική υποψία, θα έλεγα, ιδεολογικοποίησης ή πολιτικοποίησης του ίδιου του ενοιολογήματος που μιλάει για απόσυρση και τέλος τόσο της ιδεολογίας όσο και της πολιτικής. Θα δείξουμε πώς το ιδεολογικό και το πολιτικό στοιχείο εμφανίζεται στο εσωτερικό μιας στρατηγικής που υπηρετεί τη βούληση για δύναμη με όλη την αμφισημία την οποία εμπεριέχει το νιτσεϊκό αυτό πρόταγμα σκέψης. Τι εννοώ? Πρόκειται για ένα βουλητικό αναδιπλασιασμό, για μια βούληση βούλησης ή για μια υπόταξη του βουλητικού σε λογικές συσσωρευτικές ισχύως, όπου δηλαδή ακριβώς αναβαθμίζεται το στοιχείο δύναμη. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούμε υπομορφή φαντασιακής διαμεσολάβησης ή συμβολικής αναπαράστασης. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σήμερα, το αισθάνομαι προσωπικά, μια από τις σπάνιες στιγμές δημιουργικής ρήξης με μια επαναληπτική οριζοντιότητα των πολιτιστικών μας πραγμάτων που ως τέτοια επιτείνεται από το απειλητικό χαμήλωμα επιπέδου την επικίνδυνη διείσδυση του ιδιωτικού μέσα στο δημόσιο όπως απεικονίζεται παραδείγματος χάρη στο σάρωμα του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου. Ο γερμανός φιλόσοφος Χάιντεγκερ χρησιμοποιούσε τον όρο Alltäglichkeit, δηλαδή ανία, πλήξη, οριζοντιότητα καθημερινής τάξης, προκειμένου να υποδηλώσει ένα είδος απόσχεσης του ανθρώπου από ό,τι του ενεργοποιεί δυνατότητες και επαναφέρει το χρόνο στη σπάνη της πυκνότητάς του. Ο Γάλλος Ντεριντά, ο οποίος άλλωστε πρόσφατα, όπως πριν από λίγες δεκαετίες, λίγο πριν ακριβώς το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου το έκανε ο Χάιντεγκερ. Ο Γάλλος λοιπόν Ντεριντά παραλαμβάνει το χαϊντεγκεριανό μοτίβο της λύθης για να δείξει ακριβώς ένα περίζωμα αφασίας που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο με τις συνοδευτικές διαδικασίες ατομικοποίησης και καθολικοποίησης, αφού και τα δύο αποβλέπουν στη συμμόρφωση σε ορισμένους κανόνες μια υπόταξη σε φαντασιακές παγιώσεις, το άτομο ή το σύνολο, οι οποίες δρούν καταπιεστικά, δηλαδή
κατά μία έννοια, κανονιστικά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω τη διάκριση ανάμεσα στο στοιχείο κρίση, η κρίση, ας πούμε, της εποχής, η κρίση της κουλτούρας, η κρίση της πολιτικής και στο στοιχείο αφασία. Σε ό,τι αφορά την κρίση, ένα σύστημα απλώς αντιμετωπίζει κάποια δυσλειτουργία, αλλά με πιθανή τη βελτίωση ή αποκατάστασή του στην ομαλή του χαρακτηριστική, αρκεί να ενσκύψουμε ως προς τις διαδικασίες συναρμολόγησης και ακριβώς λειτουργίας, ενώ σε ό,τι αφορά την αφασία πρόκειται για ένα είδος λησμονιάς της λησμονιάς, λήθης της λήθης. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, δηλαδή, από το να έχουμε ξεχάσει το ότι έχουμε ξεχάσει. Ήδη, θέλω να πω, η λήθη ως συνειδητοποιημένη κατάσταση διατηρεί ακόμη στοιχεία ενεργητικότητας και δυνατότητας αποκατάσταση. Η αφασία για την οποία μιλούν σήμερα σε επίπεδο τόσο ιδεολογικό όσο και πολιτικό, πολιτιστικό στην Ελλάδα είναι από ό,τι απειλούμαστε κατεξοχήν. Ο μετασχηματισμός που υφίσταται σήμερα η επικοινωνία συμπαρασύρει δομικά την ιδέα αλλά και τις δυνατότητες του ανθρώπου, ο οποίος ως τέτοιος, ως δηλαδή φιλοσοφικά εστία παραγωγής νοήματος, δεν χρονολογείται τόσο παλιά όσο βιώνεται ή βιωνόταν γνωστικά μέχρι πρόσφατα. Συναφώς, ο πληθωρισμός των εικόνων στην εποχή μας, ο οποίος διαδέχεται ένα κλασικό απριόρι ενδυμικά εικονοκλαστικό, και ενώ το λόγο ή τη γραφή που αντιδιαστέλλονταν προς την εικόνα η οποία κυριαρχεί σήμερα, καλεί σε μια συνοδευτική επεξεργασία και εμβάθυνση που θα εμπεριέχει τη δυνατότητα αντίστασης στην ομογενοποίηση ή παθητικοποίηση την οποία οι εικόνες αυτές υποβάλλουν ιονί στρατηγικά. Η καταληκτική αυτή ισοπαίδωση, αυτό δηλαδή που καταλήγει να είναι ισοπαίδωση, διαπιστώνεται κυρίως στον τηλεοπτικό θεατή, που οθείται στο να καταβροχθίζει αδιάκριτα ποικίλα θεάματα από πολιτικές συζητήσεις ή ειδήσεις, κάθε μορφής και έμφασης ιδεολογικοποίησης ή από ιδεολογικοποίησης, μέχρι συνταγές μαγειρικής. Πρόκειται για μια αναισθησία της φαντασιακής δημιουργικότητας που δρά ανώνυμα, ατάφτιστα, συνεπώς αναπαραγωγικά, αλλοιώνοντας την ελευθερία πληροφόρησης και μετατρέποντάς την σε ουσιαστική παραπληροφόρηση υπό το κράτος της οποίας διάγουν τόσο το υποκείμενο όσο και το αντικείμενο εξουσίας, αν με εξουσία εννοούμε όχι απλά την υλική ή και μεταφορική άσκηση βίας, αλλά κυριότατα ένα τρόπο κατευθυντικότητας ή κυβερνητικότητας της γνώμης και της πράξης. Υπολανθανόντως και σχεδόν ανεπαίσθητα, οι παραδοσιακές μορφές εξουσίας, ηθικής, πολιτικής, δικαστικής, υπόκεινται στη διάχυση των μαζικών εικόνων χωρίς διακριτό υποκείμενο, δηλαδή χωρίς φορέα προέλευσης ή δημιουργό. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και να γίνει ευθύς αμέσως αντιληπτό ότι με εξουσία σήμερα δεν εννοούμε
μια παραδοσιακή άσκηση υλικής βίας που όλο αυτό εντάσσεται στο περίφημο φαινόμενο της κυριαρχίας, αλλά εξουσία είναι οτιδήποτε, μια απλή υποβολή, μια απλή χειρονομία, μια απλή κίνηση του σώματος, οτιδήποτε θα μπορούσε να κατευθύνει προς τα εδώ ή προς τα εκεί τον άλλο ατομικά ή συλλογικά. Φαίνεται παράδοξο πως μια τέτοια εξουσία, απολυτοποιημένη από τις εξεζητημένες τεχνικές που χρησιμοποιεί και τα κολοσιαία ποσά τα οποία συμπαρασύρει, έχει εγκαταληφθεί στην ανωνυμία, αν όχι και στο απόκριφο. Όλο δηλαδή και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι αυτό που λέμε εξουσία δεν είναι μόνο υπόθεση ορατής εστίας διακυβέρνησης, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί ή οι διάφοροι φορείς θεσμικά που αναλαμβάνουν να ασκήσουν ένα έργο συλλογικής ισχύος. Η βίαιη μα βέβαιη ρήξη ανάμεσα στην κοινωνική και τη μαζική ή διαμεσολαβημένη εξουσία συνδέεται με μια πληροφόρηση ενός είδους αρνητικής εντροπίας. Αυξάνεται δηλαδή απεριόριστα, χωρίς να φέρει μέσα της το σπέρμα της φθοράς. Από την άλλη μεριά, οι θεσμοί, όπως και κάθε ανθρώπινη δόμηση που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας, φαίνονται απέναντίας εντροπικοί, δηλαδή υπόκεινται στην εξαφάνιση και το θάνατο. Ενώ η πληροφόρηση, δηλαδή, καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο από την υλική αλλά και κατευθυντική, δηλαδή άποψη επηρεασμού, οι ίδιοι οι θεσμοί απειλούνται ως προς αυτό που είναι ή ως προς αυτό που έχει αρχικά συλληφθεί να είναι. Έτσι, η πληθώρα των πληροφοριών απειλούν με αποσταθεροποίηση τον κοινωνικό ιστό, προσβάλλοντας και το ίδιο, όπως παρατηρούσε ένας σύγχρονος αναλυτικός φιλόσοφος, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, ο Καρλ Πόπερ, προσβάλλοντας λοιπόν και το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Θυμίζω αυτό το σλόγγαν, το οποίο δεν είναι τόσο κέριο, αλλά ατυχεί τα πράγματα. Θέλω να πω, δεν εκφράζει ό,τι τελευταίο σε επίπεδο σκέψης της πληροφορίας, ότι ο πόλεμος γίνεται ή το γεγονός υπάρχει, στο μέτρο που μεταδίδεται από το CNN. Ο κίνδυνος προκύπτει από την απώλεια μιας σχέσης αισθητικοποίησης που υπέβαλε, παραδείγματος χάρη, ο φιλόσοφος Αντόρνο τη θεωρία του περί τέχνης. Το επαναστατικό δεν μπορεί να εκφραστεί μαζικά παρά ενεργοποιώντας ό,τι πιο εγγενώς ατομικό διαθέτει ο άνθρωπος, δηλαδή επικοινωνήσιμο επειδή μη αναγόγημα ίδιο. Διαφορετικά, η εικόνα πνίγει το φαντασιακό και με φαντασιακό νοούμε ένα είδος συνθήκης αμετάστρεπτης αναπαράστασης και αναπαραστασιακότητας. Η εικόνα ισοπεδώνει τις αξίες της ομάδας, του έθνους, της κοινωνίας, του κράτους, υπονομεύει πολιτικούς και πολιτιστικούς θεσμούς όπως το πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είναι τόσο παλιά υπόθεση όσο νομίζεται. Άρα δεν τελεί υπό όρους μιας χωρίς τέλος διάρκειας. Υπενθυμίζω ότι αυτό που λέμε πανεπιστήμιο δεν είναι καθόλου
αυτονόητη υπόθεση, δεν είναι καθόλου αρχαιοελληνική υπόθεση. Πολλοί θεωρούν πως το πανεπιστήμιο ουσιαστικά το εδόμησαν ως τέτοιο οι αρχαίοι Έλληνες. Καθόλου. Τα πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στον κόσμο δηλαδή έκτοτε ιδρύονται το 12ο, 13ο και 14ο αιώνα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Οξφόρδη, ας πούμε, Χαϊδελβέργη, Παρίσι κλπ. Στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και ουσιαστικά η πρώτη απεμπλοκή από την ισχύουσα τάξη πραγμάτων και την καθεστικία εξουσία, ενώ η πρώτη απεμπλοκή αυτονομίας λαμβάνει χώρα μόλις στο 19ο αιώνα με πρωτοβουλία ορισμένων γερμανών διανομούμενων και θέλω να πω ουσιαστικά σήμερα δεν έχει φτάσει ακόμη στο κορύφωμα της δυνατότητάς του. Όμως το πανεπιστήμιο τέτοιο υπονομεύεται από την ίδια τη διάχυση και τη διαχυσιμότητα της εικόνας για το λόγο που ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει το γεγονός στο μέτρο που μεταφέρεται εν είδη κώδικα μαζικής πληροφορίας. Εν είδη δηλαδή ταυτόχρονης συνέβρεσης σε επίπεδο κόσμου. Που σημαίνει ότι και το ίδιο το Πανεπιστήμιο χρήζει σήμερα, και είδα ότι θα έχετε μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο κάτω, και το ίδιο το Πανεπιστήμιο χρήζει όχι μεταρρυθμίσεων, εν είδη αναδόμησης των σχέσεων εξουσίας που υπάρχουν εσωτερικά. Αυτό είναι μια τελείως ξεπερασμένη υπόθεση. Ήδη δηλαδή έγινε με τις κυβερνήσεις της τελευταίας 15ετίας, οι οποίες συνέπεσαν ως προς την ουσία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς το πανεπιστήμιο ως τέτοιο θα λειτουργεί σήμερα, όπως λειτουργούσε με την κορυφαία κρίσιμη στιγμή μετεξέλιξής του, που ήταν ο 19ος αιώνας, όταν δηλαδή οι παραδόσεις ενός καθηγητή αποτελούσαν γεγονός παρόμοιο με μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση σήμερα στην τηλεόραση. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που, παραδείγματος χάρη, το Βερολίνο χωριζόταν σε δύο. Σε αυτούς που ακούγαν, ας πούμε, τον Χέγκελ και στους άλλους που ακούγαν τον Σοπενχάουερ. Και επομένως, αυτό που ελάμβανε χώρα κάποτε στο Πανεπιστήμιο ήταν μια υπόθεση κοινωνίας, κουλτούρας και διέτρεχε εγκάρσια το κοινωνικό στοιχείο. Φαίνεται παράδοξο πως μια τέτοια εξουσία, απολυτοποιημένη από τις εξεζητημένες τεχνικές που χρησιμοποιεί και τα κολοσιαία ποσά τα οποία συμπαρασύρει, είπα, έχει εγκαταληφθεί στην ανωνυμία αλλά και στο απόκριφο. Η ίδια η καθημερινότητά μας απηχεί τις αναδιευθετήσεις που συντελούνται στο χώρο αναφορικά με τους τόπους διαβίωσης ή εργασίας και το χρόνο, ώρες απασχόλησης, μελέτης ή διασκέδασης, μέσα σε μια γραφειοκρατική κοινωνία της κατανάλωσης που συντηρεί και ταυτόχρονα διευρύνει το πλαίσιο κινήσεων του τεχνολογικού όντως. Πράγματι, η μαζικοποίηση της πληροφόρησης, η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, παρέμβαση της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, βίντεο, συνιστούν μια νέα σχέση με το καθημερινό που ανάγεται σε βασικό πυρήνα κοινωνικής οργάνωσης του κράτους. Ταυτότητα
επανάληψη, συγκεκριμένη αφαίρεση, ενισχύουν την άνοδο του γραμμικού στοιχείου που ομογενοποιεί και μαζί κατακερματίζει το χρόνο, εισάγοντας πρακτικές μέτρησης μιας αισθητής αμεσότητας, η οποία δεν αποθεί εν τούτης, ούτε αποκλείει το κυκλικό με την έννοια μιας εσωτερικότητας που η ίδια συνιστά αποκύημα της ιστορίας. Οι νέες σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης που εγκαθίστανται, η διάχυση του ατομικού ως συνθήκη ύπαρξης του καθολικού αναβάλουν διαρκώς την επαναστατική μεταμόρφωση του κοινωνικού στις σχέσεις του με το φυσικό ή ακόμη απαγκιστρώνονται από το αίτημα μιας επανάστασης. Η επανάσταση, σκέφτομαι, παίρνει σήμερα, χωρίς να εγκαταλείπεται, αισθητικές διαστάσεις. Εδώ θα μπορούσα να παραπέμψω σε τρεις θεμελιώδεις, κατά την άποψή μου, αναφορές, τον Γκράμσι, τον Μπρέχτ και στον Διφρέν. Η επανάσταση, λοιπόν, δεν μπορεί να εμπεδωθεί ως αίτημα χωρίς τη διακριτή κατάθεση του μέρους της φαντασίας, φαντασίωσης, ιδεολογίας και του μέρους της πραγματικότητας, που σημαίνει ότι αν υπάρχει μια τελεολογία σε επίπεδο ιστορίας, δεν αναφέρομαι βέβαια στο τι συνέβαινε πριν από τον Ηράκλειτο στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή στην αρχαία Ιωνία. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό έως υπηρό η αναφορά στον τόπο που σήμερα κατέχεται από άλλους, στον τόπο δηλαδή όπου γεννήθηκε η λέξη φιλόσοφος. Ο τόπος αυτός είναι η αρχαία Ιωνία. Και ο τόπος όπου γεννήθηκε η λέξη φιλοσοφία είναι η Αθήνα. Βλέπετε αυτό το αντίκρισμα και ταυτόχρονα αυτή η ένωση που παρήγαγε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έκτοτε σκέφτονται, δομούν δηλαδή την επιστήμη τους, αλλά και μέσω του οποίου καθυπέταξαν τη φύση σύμφωνα με το καρτεσιανό αίτημα του 17ου αιώνα, ο άνθρωπος κύριος και κάτοχος της φύσης. Ποιος όμως θα επιτελούσε την οικία κάθε φορά διαλεκτική σύνθεση, δηλαδή τι είναι φαντασιακό ως δυνατότητα και το τι είναι πραγματικό ως περιορισμός, τώρα που τόσο ο δέκτης όσο και ο πομπός υφίστανται τα χτυπήματα μιας αδιέξοδης, και ρίχνω έναν όρο νεότευκτο, μιας αδιέξοδης προβληματικοποίησης, και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, σε βαθμό που το αντικείμενο της επικοινωνίας να βρίσκεται υπό έκλειψη ή εξαφάνιση με συνοδευτική την πλήρη μετατόπιση της διάστασης του συμβολικού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με προβληματικοποίηση υποδηλώνουμε πως στο σύμπλεγμα πρόβλημα-λύση αυτό που προέχει δεν είναι λύση, δεδομένου πως δεν υπάρχει μία λύση, αλλά υπάρχουν δυνατότητες προσέγγισης, εσωτερήκευσης και φωτισμού του προβλήματος. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο αληθινά για το πρόβλημα σήμερα, αν εισαγάγαμε αυτό τον όρο προβληματικοποίηση, όπου δηλαδή στο σύμπλεγμα πρόβλημα-λύση προέχει το όλο που είναι πρόβλημα λύση και όχι το μέρος που δογματικά ή παγιωτικά θα μας πήγαινε προς μια κατεύθυνση μέσω λύσης που θα μπορούσαν να είναι και χρήση ή άσκηση εξουσίας.
ως προς τη μετατόπιση ή εξαφάνιση του αντικειμένου της επικοινωνίας, και εδώ παραπέμπω σε ένα πολύ σημαντικό στοχαστή επικοινωνιολόγο ονόματι Ζεντή, τον οποίο μάλιστα συνάντησε και τελευταία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακριβώς επισημαίνει τον κίνδυνο όχι μόνο μιας στρέβλωσης της επικοινωνίας, μιας αδυναμίας δηλαδή να φέρουμε στο προσκήνιο αυτό για το οποίο πρόκειται κάθε φορά πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά ακόμη, αλλά αυτή η μαζικοποίηση της εικόνας και αυτή η καταταλάνιση του αντικειμένου της πληροφορίας κάνει ώστε τελικά να εννοούμε με αντικείμενο αυτό που δεν είναι αντικείμενο. Ένα παράδειγμα. Το τι θα σερβιριστεί κάθε βράδυ ως πληροφορία, γεγονότος. Αυτό δεν είναι μόνο, σε πολύ γενικές γραμμές, μια υπόθεση του ίδιου του γεγονότος το οποίο έλαβε χώρα, δεδομένου ότι θα έχουμε διαφορετική διεύρυνση και όξυνση του πράγματος στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, στις διάφορες χώρες του υπόλοιπου κόσμου, στην Ελλάδα. Αν παραδείγματος χάρη δείτε γαλλικές ειδήσεις την ίδια ώρα που εκπέμπονται οι ελληνικές ειδήσεις, δεν θα συμπέσει τίποτε ως γεγονός της ημέρας. Σημαίνει δηλαδή, ή μερικές φορές μπορεί να συμπέσει, αλλά τελείως ελλειπτικά, που σημαίνει πως οθούμαστε στο βάθος σε μια καινοφανή διαδικασία, όπου μιλάμε για αντικείμενο χωρίς αντικείμενο. Όπου δηλαδή δίνουμε διαστάσεις πληροφορίας και γεγονότος, εκεί που δεν υπάρχει παρά μια βούληση για διεύρυνση ή δημιουργία γεγονότος, η ερμηνεία γεγονότος. Να κάνω μια παρέμβαση εδώ, κύριε καθηγητά, να επιτρέψετε. Ίσως παρέλειψα εγώ να πω ότι αρκετοί δεν είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως και ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται ορισμένους όρους, τους οποίους σαφώς εγώ αντιλαμβάνομαι, και αρκετοί. Θα ήθελα να πω επομένως ότι θα επακολουθήσει μια συζήτηση όση ώρα θέλετε, κατά την οποία θα γίνει μια ανάλυση των όσων δεν αντιλαμβάνεστε. Διότι πραγματικά εγώ παρακολουθώ λιγάκι ορισμένους, επειδή ξέρω τον κόσμο το οποίο έρχεται, και βλέπω ότι δυσκολεύεσαι να παρακολουθείς ορισμένες έννοιες τις οποίες εκτέλει ο κύριος καθηγητής. Δεν έχουμε βέβαια τέτοια πέντε συνέχεια όλη πανεπιστημιακή μόρφωση, για όνομα το πρωί. Και μάλιστα οι φιλοσοφικές έννοιες είναι λίγο δύσληπτες, κύριε καθηγητά. Ναι, αλλά δέστε, ως προς αυτό θα είχα να απαντήσω, γιατί πάντα γίνεται αυτό το δικαστήριο στη φιλοσοφία. Γίνεται δικαστήριο. Πάντα γίνεται ένα είδος δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, η οποία ασχολείται στο βάθος με τα πιο καθημερινά πράγματα. Αλλά η διαφοροποίηση, μιλάω για πάρα πολύ καθημερινά πράγματα, όσοι θα έχουν αντιληφθεί, και φυσικά όλοι θα το έχουν αντιληφθεί, και σε καμία περίπτωση όμως αυτό το οποίο λέμε ως παράδειγμα δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ο τόπος της ιδέας που θέλουμε να υποβάλουμε. Τι εννοώ? Ότι αυτό που στο οποίο παραπέμπουμε κάθε φορά ως παράδειγμα, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τη σκέψη μας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγκλήσει τη σκέψη ως τέτοια, που καθ' αυτή αφορά το γενικό, έτσι, αφορά την ευρύτερη δυνατή διάδοση και εφαρμογή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μου συγχωρεθεί ένας λίγο εξειδικευμένος λόγος, άλλωστε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γίνεται και σε αντιδιαστολή προς και σε αντιδιαστολή προς αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα σήμερα σε επίπεδο ραδιοφώνου και τηλεόρασης, όπου καταδολοφονείται ο ελληνικός λόγος, η ελληνική σκέψη καθημερινά από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε καν τις περισσότερες φορές στοιχειώδη διπλώματα, στοιχειώδη πανεπιστημιακή στοιχεία, όχι μόνο σε επίπεδο έτσι εγκύκλειας μόρφωσης, αλλά ουσιαστικής
επαφής και επικοινωνίας με τις σκέψεις. Δυστυχώς η εξουσία εκεί έχει πάει. Ναι. Και είναι μια μεταβατική, θέλω να πιστεύω, κατάσταση, που όμως ως τέτοια διαρκεί διεθνώς. Δηλαδή διεθνώς διάγουμε μια μεταβατική τελείως κατάσταση σε επίπεδο πληροφόρησης. Έχει το ιδιωτικό εισχωρήσει σε ασφυκτικό βαθμό στο δημόσιο, ύστερα από την καταχρηστικότητα του δημόσιου. Θυμάστε πως η τηλεόραση κάποτε ήταν υπόθεση ενός ανθρώπου ή μιας κλίκας, ενώ η τηλεόραση υπό το μανδύα, ας πούμε, του κράτους κλπ. Έφερε το αντίθετο του το πράγμα και σήμερα απειλούμαστε από μια καθημερινή καταδυνάστευση του ζωτικού μας χώρου, σκέψης, των ονείρων. Συγχωρείτε για την παρέμβαση. Έπρεπε να πει. Εν μέρει το περίπου. Ωραία. Για να ξυπνάμε και λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν το είπατε, ρώτησαν έναν σύγχρονο διανοητή από τους πιο σπουδαίους, τον Μισελ Σερ, τι θα συμβουλεύατε. Τι θα συμβουλεύατε στους νέους. Ρωτήσανε κάποιον σύγχρονο διανοητή, τι θα συμβουλεύατε. Προκειμένου, ναι, όσο μπορώ φωνάζαν. Πιο κοντά λίγα εκεί στην Ευρώπη. Και είπε πως εκτός από μια ορισμένη σχέση με το σώμα, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη γυμναστική, την υγεία κλπ, θα έλεγα μια καθημερινή ενασχόληση, καθημερινή, όχι αναγκαστικά, που θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ολιγόλεπτη έστω, αλλά καθημερινή, με ό,τι πιο δύσκολο έχει παραγάγει η ανθρωπότητα. Αν αυτό το κάναν οι νέοι κάθε μέρα, χωρίς εξαίρεση, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα πολύ διαφορετική. Και παραπέμπω σε αυτό το φιλμ του Ταρκόφσκι, Θυσία, όπου βλέπουμε κάποιον να ατενίζει ένα δέντρο και να λέει, αν κάθε μέρα όλοι ρίχναμε λίγο νερό σε ένα δέντρο, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Αυτό είναι διπλό, είναι οικολογική, ας πούμε, κατάφαση, ύστερα από την απειλή της φύσης, αλλά και είναι κυριότατα αυτό, το να κάνεις κάτι σπουδαίο, που να έχει δηλαδή μια ορισμένη κατεύθυνση, αλλά καθημερινά, όχι στη χάση και στη φέξη, σε επίπεδο καθημερινής σπουδής. Αυτό άλλωστε σημαίνει σπουδάζω στα αρχαία. Ο φιλόσοφος, γερμανός φιλόσοφος Καντ, στο σπουδαίο του έργο «Κριτική του καθαρού λόγου», και αισθάνομαι τώρα συγκίνηση και περίεργα που αναφέρω εδώ τον Καντ, από τους δυσκολότερους φιλοσόφους στην ιστορία της σκέψης, και θα το δούμε εντάχει. Ο Καντ όπως και ο Χέγγελ είναι οι δύο που ουσιαστικά συνέβαλαν, έχοντας αναπαραγάγει το αντίστοιχο δίδυμο Πλάτωνας Αριστοτέλης. Δεν είναι ούτε φιλοσοφία χωρίς γνώση των δίδυμων Πλάτωνας Αριστοτέλης και Χέγγελ Καντ. Ή Καντ Χέγγελ χρονολογία. Στο βιβλίο του, λοιπόν, «Η κριτική του καθαρού λόγου», ονόμαζε διαλεκτική, αυτό δηλαδή που ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης εισάγει ως διαλεκτική, ένα είδος λογικής της επιφάνειας δηλαδή σε αντιδιαστολή προς την ουσία των πραγμάτων. Και ονόμαζε επίσης υπερβατολογική διαλεκτική τη μελέτη των φυσικών αυταπατών, αναπόφευκτων, αλλά όχι ανεξήγητων, που διατηρεί το πνεύμα πάνω στην ουσία της ψυχής του κόσμου του Θεού. Ξέρουμε πολύ καλά πως μέχρι το 18ο αιώνα, αιώνα
όπως λέμε, μοντερνικότητας. Το modern δεν είναι καθόλου σε μια τεχνική γλώσσα το σύγχρονο. Το σύγχρονο είναι το σύγχρονο. Το modern με την τεχνική γλώσσα είναι 17ος και 18ος αιώνας. Και τα κύρια αντικείμενα, τα κύρια θέματα σκέψης και αναζήτησης σε φιλοσοφικό επίπεδο ήταν η ουσία της ψυχής στο βάθος του ανθρώπου, του κόσμου, στο σύνολό του και αυτού που διέπει και τα δύο, δηλαδή του Θεού. Όπως λοιπόν ο Καντ κάνει αυτή τη διάκριση ανάμεσα στη λογική της επιφάνειας που είναι η διαλεκτική και στη λογική της αλήθειας που είναι η αναλυτική. Έτσι θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε σήμερα ένα πίνακα αντινομιών που επικρέμανται μεταφυσικά χωρίς να λύνονται. Ένα παράδειγμα, ο κόσμος έχει αρχή μέσα στο χρόνο και όρια μέσα στο χώρο. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και το ένα και το άλλο και οι δύο αυτές προτάξεις να επικρέμανται, όπως λέμε, μεταφυσικά. Έτσι, κατά παρόμοιο τρόπο, εξουσιοδοτούμαστε να προσεγγίσουμε τη σφαίρα της εικόνας η οποία μας διέπει σήμερα. Είπαμε πως η γνώση μεταφέρεται μέσω εικόνων. Σε σχέση προς το αν υπηρετεί, ενισχύει ή υπονομεύει τη δημοκρατία. Αν είναι ένα μέσο διατήρησης της συλλογικής μνήμης ή αντίθετα σκοτώνει τη μνήμη. Αν προάγει την αλήθεια ή απλά συντηρεί το ψέμα, διαβάλλοντας έτσι αντιδιαλεκτικά τη σχέση δημιουργικότητας που ενυπάρχει στο σύμπλεγμα κρυφού φανερού ή ορατού αόρατου. Όλη η σκέψη και όλη η γνώση στο βάθος αποτελεί μια απόπειρα να εισέλθουμε στο εσωτερικό της σχέσης κρυφού φανερού, που τα δύο μέρη ως τέτοια μετατίθενται και αλλάζουν ως προς το εύρος τους ανάλογα με το δικό μας οπλισμό και το ιστορικό απριόρι το οποίο μας διέπει σύμφωνα με την εποχή στην οποία ζούμε. Με δεδομένο ότι κάθε πολιτισμός ορίζεται από τον τρόπο που συλλαμβάνει το πραγματικό, ονομάζουμε έτσι ιδεολογία τη συνένεση η οποία εγκαθίσταται σε μια οργανωμένη ομάδα και που δεν εδράζεται μόνο στο λογικό, αλλά επιπλέον αντανακλά τους πόθους, τα πάθη, μια συγκεκριμένη βουλητικότητα ή στρατηγική. Η χρήση των εικόνων, ύστερα από εκείνη των λέξεων, εγγράφεται μοιραία στη λογική μιας γλώσσας που ακόμα δεν είμαστε κάτοχοι του λεξικού της. Εκτός από τη διανοητική επιλογή της αλήθειας ή την ηθική εκλογή της αξίας, υπάρχει τώρα ένα είδος υπαρξιακού οπτικού θεωρήματος που είναι ταυτολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτό που είναι, είναι. Άλλωστε, και μεταφέρω λίγο συμβολικά αυτό που είπατε, ένα από τα αιτήματα σε επίπεδο τηλεοπτικής εικόνας ή τηλεοπτικής μεταφοράς του λόγου είναι να καταθέτουμε πλήρως, ευθέως, χωρίς περιστροφές,
χωρίς δηλαδή δυνατότητες παραπομπής σε κρυφό και φανερό, οτιδήποτε λέμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι όμως κάτι τέτοιο, είναι τελείως αντίθετο και αντιδιαστέλλεται προς οτιδήποτε έλαβε χώρα στην ιστορία ως διαδικασία σκέψης. Ο Πλάτωνας, παραδείγματος χάρη, μας έλεγε πως δεν είναι δυνατόν κάποιος ευθύς αμέσως να εννοήσει. Χρειάζεται μια ορισμένη προπαίδεια, χρειάζεται μια ορισμένη διαδικασία. Και ξαφνικά όλοι, δυνητικά όλοι, μπορούν να μάθουν, όχι όμως ευθύς εξ αρχής, όχι δηλαδή χωρίς αυτή την άσκηση του διαλόγου και της διαλεκτικής. Γι' αυτό άλλωστε αυτό που κάνετε στις κάθε Δευτέρα συμβάλλει σε μια αποκαθήλωση της σκέψης, σε μια ενεργοποίηση δηλαδή αυτού που μπορούμε και που υπνώτει ως δυνατότητα. Ένα άκουσμα λίγο διαφορετικό, περισσότερο προκλητικό στη δυσκολία του από αυτό που ακούμε κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο και βλέπουμε μετά τις 11 στην τηλεόραση. Το πραγματικό έχει έτσι καταστεί μια τεχνοπολιτιστική κατηγορία που παγκοσμιοποιείται. Πραγματικό δηλαδή είναι οτιδήποτε εισάγεται και ως τέτοιο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της τεχνικής. Μήπως όμως κάτι τέτοιο επιτείνει την ομογενοποίηση και την παθητικοποίηση για την οποία μιλούσαμε όταν αρχίζαμε αυτή την παρέμβαση. Το υποκείμενο που πιστεύει το συγκεκριμένο άτομο, η συγκεκριμένη ομάδα, η συγκεκριμένη χώρα, η συγκεκριμένη Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, καθίσταται ολοένα και περισσότερο ένα τεχνικό υποκείμενο. Επειδή νοείται πρωτίστως ως φαντασιακός άνθρωπος, που καλείται όμως να κινηθεί στο εσωτερικό μιας διαδικής κουλτούρας. Θυμίζω το πώς γίνονται τα δημοψηφίσματα ή τελευταία ερωτήσεις σε επίπεδο τηλεοπτικών εκπομπών. Είστε υπέρ ή είστε κατά. Είναι ναι ή είναι όχι. Αν είναι δυνατόν όλα όσα διέπουν σε επίπεδο γεγονότος το χρόνο, την ιστορία ή τη συγκεκριμένη ας πούμε στιγμή να ανάγονται σε ένα υπέρ ή σε ένα κατά. Αυτό προσωπικά ονομάζω κατευθυντικότητα της γνώμης. Και κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή προς τη μεθοδική περιπλοκότητα και διάχυση που αποτελεί και τον πλούτο της νεωτερικότητάς μας. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι πολλαπλότητας ως προς την προσέγγιση ενός γεγονότος και αυτός ο εγκλισμός σε παγιωτικά σχήματα ταυτολογικού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που είναι, είναι, αυτό ενέχει κινδύνους για να χρησιμοποιήσω έναν παραδοσιακό όρο αλλοτρίωσης. Το πραγματικό εφ' εξής εξισώνεται με το το πραγματικό εφ' εξής εξισώνεται με το ορατό που παίρνει διαστάσεις αλήθειας. Λίγο θα σας δείξω συγγνώμη γιατί υπάρχει λόγος. Η ηλεκτρονική μας τα κάνει αυτά, κύριε καθηγητά.
τελευταία. Μικρό τεχνικό διάλειμμα. Σε λιγάκι θα περάσουμε στη συζήτηση για το τέλος της πολιτικής. Το πραγματικό λοιπόν εφ' εξής εξισώνεται με το ορατό που παίρνει διαστάσεις αλήθειας. Το αναπαραστάσιμο γίνεται μη αναγόγιμο και κατ' επέκταση το μη εμπορεύσιμο, έτσι, ταυτίζεται με το μη πραγματικό, το ψεύτικο, το άκυρο. Το κοινό, δηλαδή οι θεατές, μόνο του ανάγεται σε καθολικό κριτή. Κοινό που το ίδιο μαλάσεται, θα έλεγα, από τη φαντασία αυτή, φαντασιακή αυτή λογική της εικόνας. Σε λίγο οι κατέχοντες δεν θα διατηρούν πλέον την αποκλειστικότητα των λεπτών και λεπτεπίλεπτων αισθήσεων ή το μονοπόλιο του αισθητού κόσμου. Το αληθινό, το ωραίο και το καλό, για να θυμηθούμε τρεις από τις βασικές μη αναγόγιμες καταληκτικές κατηγορίες σκέψης κατά το Μεσαίωνα, το αληθινό λοιπόν, το ωραίο και το καλό, συγχέονται ήδη μέσα σε βιντεοσκοπημένες παραστάσεις που αναδιπλασιάζουν την εξουσία του γεγονότος με μια τρομοκρατία του προφανούς. Η διαλεκτική του ορατού και του αόρατου καταστρέφεται από μια οριζόντια αναπαραγωγή του ορατού, που μάλιστα αποκρύβει τεχνιέντος την οσογόνα αυτή δράση. Από την προγενέστερη λογόσφαιρα, μια δηλαδή εποχή όπου το αληθινό απουσιάζει και το απόλυτο, μην έχοντας ούτε πρόσωπο ούτε σώμα, είναι ακριβώς λόγος, δηλαδή λόγος και όχι εικόνα, και τη διάδοχή της, θα λέγαμε, γραφόσφαιρα, περιοχή της γραφής, όπου το ορατό παίρνεται για σύμπτωμα που το ρυθμίζει μια λογικά προσιτή αναγκαιότητα και ο κόσμος εξηγείται από αυτό που μας κρύβει, η αλήθεια δηλαδή δείχνεται με τον τρόπο του να κρύβεται. Από τις δύο αυτές σφαίρες, θέλω να πω λόγου γραφής, όπου προείχε διαδοχικά ο λόγος και η γραφή, περνούμε στη σημερινή βιντεόσφαιρα. Η απόκρυψη εδώ μαρτυρεί φαινάκι, απάτη δηλαδή, ή μη διατηρητικότητα. Ό,τι δεν μπορεί να καταγραφεί ως εικόνα, δεν υπάρχει. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, οντότητες του περασμένου ιστορικού απριόρι, όπως έθνος, τάξη, νόμος, δημοκρατία, καθήκοντα, πρόοδος, δικαιοσύνη, δεν προβλέπεται να βγουν στην οθόνη, καταγγελμένες σαν ψευδοσυγκεκριμένα καθολικά παροχημένου τύπου, καθώς από την άλλη μεριά μυθικές ή ενοιολογικές πραγματικότητες, γενικότητες, αηλότητες ή σύμβολα δεν θα τύχουν ίσως ποτέ ορατών μεταφορών, που σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα στο προσκήνιο ό,τι μπορεί να αποτελέσει άμεση ύλη προς καταβρόχθηση, κατανάλωση από έναν θεατή ο οποίος συνευρίσκεται με τον άλλον στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Είναι αληθινό ό,τι ερεθίζει τους περισσότερους δυνατούς, δηλαδή σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για μια σκέψη
της πληροφόρησης. Η μετακίνηση από το οικονομικό, που δεσπόζει, παραδείγματος χάρη, στο 19ο αιώνα, με όλη αυτή την θεωρία περί τάξεων από το Μάρξ και μετά, η μετακίνηση, λέω, από το οικονομικό προς το πολιτιστικό στοιχείο είναι ό,τι κυρίως χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία συγχρονοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονης δηλαδή συνέβρεσης μέσω ακριβώς της αναπαραγωγικής διάχυσης του πληροφοριακού υλικού. Και εδώ μια άλλη παρατήρηση, πολύ σημαντική, ότι σήμερα οι φιλόσοφοι, ας πούμε, αλλά και οι φιλοσοφούντες κοινωνιολόγοι δεν ασχολούνται σε επίπεδο ανάλυσης της κοινωνίας, έτσι, ανάλυσης του κράτους, ανάλυσης των αιτημάτων, όξυνσης των προβλημάτων, με αυτό που λέμε ο οικονομικός άνθρωπος, και είναι περίεργο, χωρίς να σημαίνει καθόλου ότι τα οικονομικά προβλήματα έχουν λυθεί. Ένα παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κόμματα τα οποία προωθούσαν τόσο την ιδέα του κομμουνισμού όσο και την ιδέα του σοσιαλισμού, δεν είναι αυτά που βρίσκονται σε κατάσταση ισχύως. Κατά μέσο όρο η Ευρώπη δεν διοικείται ούτε από σοσιαλιστικά ούτε από κομμουνιστικά κόμματα. Μολονότι υποτίθεται πως ο τόπος μιας ορισμένης ιδεολογικής μάλαξης του κοινωνικού ήταν ιδέες στις οποίες κατά βάση ενστερνίστηκαν τέτοιοι κομματικοί σχηματισμοί σε ένα επίπεδο θεωρίας. Τι σημαίνει και τι συμβαίνει? Ότι τελικά έχουμε να κάνουμε, κατά ορισμένες άλλες πολύ σπουδαίες αναλύσεις, με μια μετατόπιση από το πολιτικό, εδώ το πολιτικό ταυτίζεται με το οικονομικό, στο λεγόμενο πολιτιστικό στοιχείο. Και αυτό το πολιτιστικό στοιχείο είναι ό,τι δίνει έμφαση στο στοιχείο τέχνη ή αισθητική αυτοανάληψη του ανθρώπου. Όχι πια όλα είναι πολιτική, αλλά κάνε τη ζωή σου να αναγάγεις την ύπαρξή σου σε ένα είδος ανθρώπου με αισθητική συγκρότηση. Συμπεριφέρσου δηλαδή σαν να καταπιάνεσαι με κάτι που θα ήθελες να καταστεί έργο τέχνης. Και αυτό κυρίως εκφράζεται στο στοιχείο της αυτονομίας. Το πράγμα εμφανίζεται περισσότερο περίπλοκο, αφού η μεταφορά του μηνύματος, του οποιοδήποτε δηλαδή μηνύματος μαζικής διάχυσης, δεν έχει απλώς το νόημα της καταγραφής, αλλά θα μπορούσε να διαθέτει και δυνατότητες δημιουργίας. Υπάρχει από τη μια μεριά το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετάδοσης και από την άλλη ένας λογικό, φυσικό, μαθηματικός τρόπος πραγμάτωσής της. Το πληροφοριακό στοιχείο διέπεται από μια σχέση, θα λέγαμε, ύλης και μορφής που συγχωνεύονται μέσα στη λογική μαγεία της επικοινωνίας ή υπακούουν σε μια νέα φαντασιακή, θα την ονομάζαμε εμείς λογική. Πρόκειται για την παραγωγή σημείων, κειμένων, εν είδη εικόνων, που εκχέονται ενεργοποιώντας ένα είδος ταυτόχρονης συμμετοχής δέκτη και πομπού. Την ώρα δηλαδή που κάτι εκπέμπεται από κάποιον, την ίδια στιγμή κάποιος άλλος αυτό
το προσλαμβάνει. Έχουμε δηλαδή όχι μια προθετική, όπως θα λέγαμε, συνέβρεση, αλλά μια ταυτόχρονη, χρονικά δηλαδή ταυτίσιμη συνέβρεση. Και εδώ είναι που παρεμβαίνει, θα λέγαμε, σε ό,τι μας αφορά, η φιλοσοφική θεώρηση του προβλήματος. Η επανάληψη ενός μηνύματος δεν ενισχύει τον τυπικά ταυτολογικό της χαρακτήρα. Μια θεμελιώδης κατάφαση ως έκφραση της βούλησης για επιβολή αυτού που παράγει ή συντηρεί τη γνώση δεν εγγράφεται στην ευθεία λογική μιας διαρκούς μεταποίησης της αντίθεσης σημαίνοντος σημαινόμενου έκφρασης σημασίας. Η αμεσότητα στο γίγνεσθε του πληροφοριακού κατά την αναπαραγωγή ενός τύπου κοινωνικότητας που υπηρετεί μια ορισμένη διαχείριση των πραγμάτων, αυτή η αμεσότητα δεν απορρέει από ένα πλήθος διαμεσολαβήσεων με σκοτεινό πάντα το σημείο απόβλεψης. Η πληροφορική έτσι όψη, η πολιτική μάλλον όψη της πληροφόρησης, αποβαίνει κυριαρχική, έστω και μεταλλαγμένη ή μεταμφιεσμένη σε πολιτιστικότητα κατά το επαναδραστηριοποιημένο πρόταγμα της εποχής. Δεν έχω τελειώσει. Πώς είπατε? Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Όχι, εγώ θέλω να τελειώσω. Έχω μία ώρα, έτσι. Μία ώρα και συνδέθεσή σας, βέβαια. Okay. Αλλά επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες έννοιες, τις οποίες προφανώς θέλουν οι ακροατές, για να έχουμε αυτή την κοινωνία που είπατε. Θα το έχουμε όπως προβλέφτηκε. Έτσι. Δηλαδή, ωραία. Έχετε επιμένως... Θα τελειώσω, έχω ακόμη λίγο χρόνο. Ναι. Υπό το παραπάνω πρίσμα και αυτό που θέλησα να επισημάνω είναι τι θα κάνουμε σήμερα με μια ραγδαία μεταβολή του τρόπου δηλαδή που επικοινωνούμε. Είναι και το πιο ουσιαστικό μου φαίνεται. Αυτό είναι. Και αυτό είναι που μας κάνει να μιλάμε, όπως προανήγγειλα, για το τέλος τόσο της πολιτικής όσο και της ιδεολογίας. Αλλά εδώ θα πούμε σε λίγο ή στη συζήτηση, ναι, σε ποιο βαθμό υπάρχει ένα τέτοιο τέλος. Μπορούμε λοιπόν να δούμε σε επίπεδο σχέσεων τώρα, φιλοσοφίας και πολιτικής ή καλύτερα φιλοσοφικού και πολιτικού τι είναι αυτό που ισχωρεί τόσο στο ένα όσο και στο άλλο. Κατά την άποψή μας, αυτό που αποτελεί πρόβλημα είναι ότι το φιλοσοφικό, και με φιλοσοφικό δεν εννοείται μόνο ότι, ας πούμε, ακούει στο όνομα φιλοσοφία, αλλά φιλοσοφικό είναι μια γενικότατη δομή όπου μπορούμε να βάλουμε, κατά τον αρχαίο ελληνικό τρόπο, τόσο την επιστήμη όσο και την κουλτούρα. Αυτό λοιπόν που αποτελεί πρόβλημα είναι η γενίκευση και η παγκοσμιοποίηση του φιλοσοφικού ως το πολιτικό και η απόλυτη καθολική κυριαρχία του πολιτικού στο όλα είναι πολιτική. Επαναλαμβάνω, με φιλοσοφικό θα εννοήσω εδώ μια γενική ιστορικοσυστηματική δομή της οποίας η φιλοσοφία αποτελεί ένα είδος, ας πούμε, κριτικής αμφισβήτησης
και από την άποψη αυτή εδώ θα εγγράφαμε όρους όπως πολιτισμός, κουλτούρα, ιδεολογία, παράσταση, συμβολική. Η ερωτηματοθεσία πάνω στο πολιτικό και την ουσία του. Ύστερα από όσα είπαμε περί ιδεολογίας και συνδέσαμε την τελευταία με τη μαζικοποίηση της εικόνας, θα μας πήγαινε μέχρι την ίδια την πολιτική προϋπόθεση της φιλοσοφίας, με την έννοια δηλαδή ενός πολιτικού προσδιορισμού της ουσίας της. Ένας τέτοιος προσδιορισμός συνιστά την καθαυτό θέση του πολιτικού και όχι απλά μια πολιτική θέση, όπως στην αρχαία ελληνική πόλη, γη ενσάρκωσης της ίδιας της φιλοσοφίας με τον Πλάτωνα, όπου το υποκείμενο χαρακτηρίζει το πολιτικό και το πολιτικό χαρακτηρίζει το υποκείμενο. Δηλαδή, δεν νοείται ατομική συμπεριφορά, τουλάχιστον σε επίπεδο ελευθέρων, στην αρχαιότητα, στην αρχαία Αθήνα, η οποία να μην συνδεόταν με ένα στοιχείο δέσμευσης πολιτικού τύπου ως υποχρέωσης. Αλλά τι σημαίνει δέσμευση πολιτικού τύπου στην αρχαιότητα? Σημαίνει ότι ο πολίτης, το υποκείμενο, το άτομο, οριζόταν όχι μόνο από το ότι ανήκε σε μια πόλη, γι' αυτό πολίτης, γι' αυτό πολιτικό όν, αλλά συνειδητοποιούσε στο έπακρο την ένταξή του αυτή ως τη μόνη αμετάστρεπτη δυνατότητα και τους άλλους ως τον μη αναγόγιμο ορίζοντα του. Δηλαδή, κατά τον Αριστοτέλη ας πούμε, ο άνθρωπος είναι πολιτικό «ον» με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βλέπει τον εαυτό του στο βλέμμα του άλλου. Δεν υπάρχει σήμερα αυτό. Δεν υπήρχε τουλάχιστον από τον Δεκάρτ και μετά. Υπήρχε ως μια ορισμένη εποχή. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο φιλοσοφικό πρόβλημα. Η ιδέα που θέλω να περάσω εδώ είναι ότι το πολιτικό στην αρχαιότητα ως τέτοιο, ο άνθρωπος ως πολιτικόν, οριζόταν μέσα από μια ακατάβλητη, μη αναγόγιμη, οντολογική σχέση με την πόλη στην οποία ανήκε, με την ομάδα η οποία αποτελούσε μέρος της πόλης αυτής και το στοιχείο αθανασίας και αιωνιότητας ήταν ένα στοιχείο ταυτόσιμο με τη διάρκεια αυτής της πόλης. Αυτό μας το δίδαξαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δυστυχώς η αρχαία πόλη έμελε να υποχωρήσει ως τέτοια, να εξαφανιστεί, θα λέγαμε, ως υλικότητα, αλλά να μεταδώσει σε μας αυτό το ενιολόγημα, το οποίο σήμερα, παραδείγματος χάρη, κάνει την, κατά την άποψή μου, την Ενωμένη Ευρώπη. Επομένως, ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε μετά. Επομένως, αυτό που ίσχυε ήταν, θα λέγαμε, μια κάθετη αναβάθμιση του στοιχείου επικοινωνία με κύρια έκφραση τη φιλία, είναι το πρώτο συστατικό της λέξης φιλοσοφία, μια ανυποχώρητη διατύπωση γνώμης και μια ακραία αίσθηση του διαλόγου. Εμένεια, επομένως, φιλία, γνώμη, τρία κατεξοχήν ελληνικά γνωρίσματα σκέψης. Αυτό πάντως που μένει να διαλογιστούμε, και δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να το κάνω,
θα ήθελα μία ή δύο ώρες ακόμη για να το κάνω. Την άλλη φορά. Δεν είναι τόσο μια νέα θέσμηση της πολιτικής μέσω της σκέψης, αλλά το πώς θεσμίζεται πολιτικά η λεγόμενη δυτική σκέψη. Σε ό,τι τώρα και τελειώνω αφορά αυτό το ερώτημα του τέλους ή της απόσυρσης ή της τελείωσης του και του θυμάστε, κυκλοφορεί πολύ έντονα η φράση το τέλος της ιστορίας. Τέλος, ναι, εποχής. Τέλος της ιδεολογίας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου, ας πούμε, έχει υποχωρήσει τουλάχιστον ως τέτοια αυτή η όξυνση περί το ιδεολογικό. Θυμίζω ότι και στην Ελλάδα ακόμη, μέχρι πρόσφατα, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις τόσο σε ιδιαίτερη όξυνση απηχούσαν πολύ απλά αυτό που συνέβαινε παντού στην Ευρώπη κυρίως. Δεν ήταν δηλαδή όσο κι αν νομίζαμε ελληνικό φαινόμενο. Δείγμα ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει υποχωρήσει και αλλού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και επομένως αυτό το αποδίδουμε και στη διαφοροποίηση η οποία γίνεται με την πληροφορία, με τη διάχυση δηλαδή της εντάξει, ακούγεται, μαζικής εικόνας. Κάτι λοιπόν υποχωρεί μέσα από το πελώριο αυτό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνικό σύμπλεγμα. Και κάτι τέτοιο γίνεται δυνάμη μιας επικράτησης του animal laborance, του ανθρώπου δηλαδή που εργάζεται και παράγει, του προσδιορισμού ή της υπερκάλυψης του δημόσιου χώρου από το κοινωνικό, δηλαδή από την κοινωνία ως τέτοια. Μήπως όμως, θα έλεγα, πρόκειται στο βάθος για το τέλος ή την απόσυρση της λεγόμενης ετερότητας ή υπέρβασης. Και εδώ θα απευθυνθώ στους πιο υποψιασμένους της ομιγυρής μας. Υπέρβασης δηλαδή που εγκαταστάθηκε, ας πούμε, στα στοιχεία Θεός, διαδοχικά, ιστορία, άνθρωπος. Το συνοδευτικό ερώτημα που τίθεται δεν αφορά όμως το πώς θα επαναφέρουμε απλά και καθαρά αυτές τις αποτραβηγμένες οντότητες. Δεν αναφέρουμε μόνο σε επίπεδο, ας πούμε, μιας θρησκευτικής ενασχόλησης, αλλά πώς η υποχώρηση επιβάλλει τη μετάθεση, την επανεπεξεργασία και την επαναδιακύβευση, θα λέγαμε, της έννοιας, όχι απλά της υπέρβασης, αλλά της πολιτικής υπέρβασης. Με δεδομένη μια ολόκληρη μεταποίηση που έλαβε χώρα σε επίπεδο διαλεκτικής των παραπάνω ιδεών. Ενδιαφέρει ένα ξεπέρασμα και θα λέγαμε μια ετερότητα του πολιτικού που αφορά στην ουσία του. Αυτό λοιπόν που αποσύρεται κατά την άποψή μου θα ήταν το πολιτικό στοιχείο, δέστε, ως διάσταση ετερότητας που συνίσταται σε μια διάρθρωση
της εξουσίας, της εξουσίας όμως εδώ ως υλικής και καταναγκαστικής δύναμης, πάνω στην πολιτική αρχή που αυτή συνδέεται με την άλλη ετερογενή υπόσταση του ιερού. Δηλαδή είναι στο βάθος η επαναφορά του στοιχείου του ιερού, που δεν σημαίνει αναγκαστικά του θρησκευτικού. Απλούστατο, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, το ιερό εμπεριέχει το θρησκευτικό και όχι αντίστροφα. Ακόμη εδώ θα εντάσσαμε και το μοτίβο μιας σχέσης της κοινότητας με ένα είδος αθανασίας, αλλά σε επίπεδο, κατά τον Αριστοτέλη, ενυπάρχοντος, όχι μιας αθανασίας δηλαδή που αναβάλλεται για κάπου αλλού, αλλά για μια οντολογική παραδοχή μιας απεριόριστης διάρκειας, όπως ήταν η πόλη για τους αρχαίους Έλληνες ή η ρεσπούμπλικα για τους Ρωμαίους, που αποτελούσαν μια εγγύηση εναντίον της ματαιότητας και του φευγαλαίου της ζωής του ατομικού ανθρώπου. Επί παραδείγματι, η απειλή της εδαφικής ακεραιότητας ήταν στο βάθος απειλή της ίδιας της κοινότητας ως στοιχείου αθανασίας. Η απειλή του εδαφικού χώρου, ας πούμε, ήταν ταυτόσιμη με την ίδια τη διακύβευση όχι απλώς της ζωής, αλλά της ίδιας της αθανασίας της πόλης. Δηλαδή διακυβευόταν η αίσθηση, έτσι, η σχέση αθανασίας που υπήρχε με την πόλη. Σχέση τέλος ετερότητας συνιστά και η αναπαράσταση από την κοινότητα, θα λέγαμε, του κοινού της μέτρου, και επαναφέρει την προβληματική του πολιτικού ως φανέρωση του κοινωνικού στον εαυτό του. Επομένως, αυτή η ιδιότυπη, σε εισαγωγικά, απόσυρση ή τέλος του πολιτικού και του ιδεολογικού, που πιο πολύ εγώ προσωπικά την εξέλαβα ως μια υπόθεση εργασίας, οθεί κάτι στο προσκήνιο. Και η διερώτησή μας εν προκειμένου μπορεί να αναπτυχθεί όχι στη βάση μιας νοσταλγίας ή αιτήματος επιστροφής αυτού που χάνεται, αλλά στο πλαίσιο, θα έλεγα έτσι λίγο φιλοσοφικά, επανιχνηλάτησης του πολιτικού διακυβεύματος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, όντως μπήκατε, μας βάλατε σε πολύ βαθιά νερά και είναι αλήθεια ότι εγώ, ας πούμε, αν θεωρηθεί ότι έχω ορισμένες προσλαμβάνωστες παραστάσεις και γνώσεις γύρω από τη φιλοσοφία, με τα δυσκολία σας παρακολουθούσα. Μου θυμήσατε τον Κορνήλιο Καστοριάδη και χαίρομαι που έχουμε τέτοιο πνεύμα εδώ στην Πιερική Γη. Πραγματικά τον έχω παρακολουθήσει σε ορισμένες συζητήσεις και η μόρφωσή σας διεφάνηκε ότι είναι απεριόριστη. Βέβαια, για όσους ήρθαν για πρώτη φορά, το λέγω εδώ, ακροατές, ήταν ένα εξειδικευμένο θέμα. Ίσως θα έπρεπε, εάν το εγνώριζα, να είχαμε και ειδικό ακροατήριον. Επιφυλάσσουμε για μία άλλη φορά. Εγώ το πήρα ως ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ως ανοιχτό πανεπιστήμιο, εντάξει, το κατάλαβα, ναι. Το αντιλήφθηκα. Αλλά επειδή παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις, εδώ κάνουμε λίγο, εκλαϊκεύουμε τα θέματα όσο μπορούμε πιο πολύ, τα κάνουμε πιο απλά. Και να κάνω μία παρένθεση να πω ότι η ερχόμενη διάλεξη ενός πάλι φιλολόγου και τα λοιπά, του Σουρέλη, είναι ο σύζυγος της γνωστής συγγραφέως της βραβευμένης, της Γαλάτια Σουρέλη,
πράγμα τη γνωρίζετε, έχει μιλήσει σε αυτό εδώ το βήμα, η οποία θα έρθει και η ίδια και θα κάνει και αυτή παρέμβαση. Χρόνος και ουρανός, μήπως σας τρομάξει ότι είναι πολύ φιλοσοφικό το θέμα, όχι, θα είναι πολύ πιο απλό, πολύ πιο πρακτικό. Για τη χρησιμοποίηση του καθημερινού μας χρόνου θα μιλήσει ο κύριος Σουρέλης, σε σχέση με τον ουρανό, με μεταφορική έννοια, τις ανησυχίες τις οποίες έχουμε, τις μεταφυσικές. Και θα έχουμε και εκεί ζήτηση. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ, εάν κάποιος από τους ακροατές, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία εθίγησαν και φυσικά όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούσαν σε μία συζήτηση να γίνουν αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουμε πράγματι ένα σεμινάριο 3-4 ώρες για να κουβεντιάζουμε, να έχουμε διαλύματα κτλ. Εάν κάποιος από τους ακροατές θέλει κάτι να ρωτήσει για διευκρίνηση ή να ρωτήσει κάτι το πιο πρακτικό, ας το πω έτσι, με όλο το θάρρος, ή να κάνει μια τοποθέτηση, ο κύριος καθηγητής, ναι, ο γιατρός. Υπάρχει και ένα μικρόφωνο δίπλα σας, αν θέλετε, γιατρέ. Μίτσο, το βρήκες εκεί, ναι. Σε κάθε κάθεσμα δίπλα υπάρχει και ένα. Ο κύριος Γλομπασάνης, ο γνωστός οδοντίατρος. Θα πρέπει να είναι πατριώτης σας. Καλά κατάλαβα, ο κύριος καθηγητής. Χαίρομαι και συγχαίρω. Το πνεύμα εκ του κορινού. Μεγάλο πνεύμα. Όντως εγώ έμεινα. Δεν είμαι όσο υπερβολική, κύριε καθηγητά. Γιατί. Δεν λέμε υπερβολές. Εγώ ήθελα με δύο ερωτήματα να ισοπεδώσω λίγο, ναι, το ακροατήριο. Μάλιστα. Με απλά και κατανοητά, και τα ερωτήματά μου φυσικά θα γίνουν σε απλή γλώσσα, διότι στη φιλοσοφική γλώσσα δεν μπορούσα να την παρακολουθήσω, διότι είμαι ξένος. Προέχει το νόημα πάντα. Θέλω να ρωτήσω το κύριο Δελιβογιατζή σε δύο πράγματα. Οι κοινωνικές κρίσεις που υπάρχουν σήμερα στην παγκοσμιότητα, πώς βλέπει ότι θα οδηγήσουν στην αφασία ή στην παραγωγή ιδεολογίας, και να γίνω αντιληπτός. Δηλαδή, οι κοινωνικές κρίσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα, όπως ο ρατσισμός ή ο οικολογισμός, θα προκύψουν ιδεολογίες ή θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα, τις κοινωνίες σε αφασία. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι επάνω στην ισοπαίδωση της πληροφόρησης, η οποία οδηγεί στην παραπληροφόρηση πολλές φορές. Όπως ελέγχθη. Το κρυφού και το φανερού. Οδηγεί στην απομυθοποίηση της εξουσίας και εν προκειμένου της πολιτικής ηγεσίας, και ως εκ τούτου θα οδηγηθούν οι κοινωνίες χωρίς καν να έχουν οι γείτορες, δηλαδή οι γείτορες με την έννοια του αποδεκτού, του παραδεκτού. Επάνω σε αυτά τα δύο ήθελα. Νομίζω και εσείς με φιλοσοφική διάθεση κάνατε τα ερωτήματα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση και πραγματικά με ικανοποιεί η παρέμβαση ότι επικοινωνήσαμε πλήρως. Και ιδιαίτερα έχω συγκινηθεί και με την ανάληψη εκ μέρους σας και ενός ενοιολογήματος το οποίο εισήγαγα, αυτή τη σχέση κρυφού και φανερού. Άντε, πραγματικά. Αυτό με συγκίνησε. Χαίρομαι πάρα πολύ και που σε βλέπω. Ως προς το πρώτο ερώτημα, θα ήθελα μία διευκρίνηση μόνο, γιατί είπες ότι ο ρατσισμός ο ίδιος ως τέτοιος αποτελεί ένα είδος ιδεολογήματος κοινωνικής κρίσης. Όχι, ο οικολογισμός επίσης και ο οικολογισμός. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά εδώ ως προς. Λοιπόν, θα προσέγγιζα την ερώτηση ως εξής. Για μένα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, δεν παρευρισκόμαστε σήμερα σε ένα είδος απόσυρσης ή
τέλους του ιδεολογικού στοιχείου ή του πολιτικού στοιχείου. Δεδομένου ότι δεν είχα το χρόνο να αναπτύξω μερικές από τις εσωτερικές διεργασίες του στοιχείου ιδεολογία. Ιδεολογία δεν είναι μόνο, ας πούμε, μια εγκατάσταση συνένεσης μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου εξουσίας, μεταξύ των κυβερνώντων και των πολιτών. Αλλά ιδεολογία είναι εγκάρσια, ο τρόπος με τον οποίο ένα κοινωνικό σώμα, μια κοινωνική ομάδα, ένα έθνος, ένα κράτος, αυτοπαριστάνεται. Δηλαδή, είναι η εικόνα που το ίδιο δίνει στον εαυτό του μέσα, όπως λέμε φιλοσοφικά, από μια ορισμένη διαδικασία εσωτερήκευσης. Και ιδεολογία δεν είναι μόνο αυτό που έλεγε ο Μάρξ, η αντιστροφή του πραγματικού, δηλαδή ένα είδος στρέβλωσης του νοήματος ή μια κάποια ψευδή συνείδηση. Δεν είναι αυτό ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σήμερα μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχει παντού στρέβλωση, με την έννοια ότι η εξουσία θέλει να εξουσιάζει. Και από την άλλη μεριά είναι έργο αυτού που εξουσιάζεται να προβάλλει αντιστάσεις. Αλλά και στη μία περίπτωση και στην άλλη έχουμε να κάνουμε με ιδεολογήσεις, ιδεολογήματα, έτσι που το πράγμα να διέρχεται εγκάρσια το κοινωνικό σώμα. Άρα λοιπόν, ως προς την αφασία που ανέφερε το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, αυτό είναι η απειλή. Και προσωπικά, θυμάστε, έκανα τη διάκριση ανάμεσα στο στοιχείο κρίση μιας κοινωνίας, κρίση ενός πολιτισμού και αφασία αυτού του πολιτισμού ή αυτής της κοινωνίας. Με κρίση τα πράγματα ήδη είναι ανατάξιμα, είναι αντιστρέψιμα, είναι υπερβάσιμα. Δηλαδή, σημαίνει πως διαπιστώνω ορισμένες ελλείψεις, διαπιστώνω μία ατονία και κάνω απόπειρα αποκατάστασης. Απόπειρα δηλαδή επαναρρύθμισης, έτσι που το σύστημα να διατηρεί την ομαλή του χαρακτηριστική. Όταν όμως μιλάμε για αφασία, αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στο χείλος της αυτοανέρεσης. Σημαίνει ότι όχι απλώς έχουμε να κάνουμε με δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά δεν ξέρουμε καν ότι το σύστημα δυσλειτουργεί. Δεν είμαστε καν σε θέση δηλαδή να αντιληφθούμε ως τέτοιοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό φιλοσοφικά ονομάζεται λύθη της λύθης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι οι κοινωνίες στο σύνολό τους, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κοινωνία μέσα από την Ενωμένη Ευρώπη, θα διέλθουν διάφορα στάδια κρίσης αφασίας. Ως προς το ρατσισμό είναι ένα τελείως επιμέρους θέμα. Ως προς τον οικολογισμό, και αυτό αποτελεί μια δεύτερη απειλή, σε εισαγωγικά, στο μέτρο ιδίως που δεν ξέρει τις προϋποθέσεις του. Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά στρώματα, ξέρετε, οικολογίας, που αρχίζουν από την αρχαιότητα και περιλαμβάνουν ακόμη και θεωρητικούς του ναζισμού. Ξέρετε, θεωρητικοί του ναζισμού ήταν περίφημοι οικολόγοι. Ο ίδιος ο Χίτλερ, ας πούμε, ήταν χορτοφάγος. Και σήμερα οι Τούρκοι, οικολόγοι. Όχι, οι Τούρκοι. Παραδείγματος χάρη, έτσι. Πολύ ωραία παρατήρηση. Επομένως, πιστεύω ότι η ιδεολογία ως τέτοια θα υπάρχει υπό μορφή μηχανισμού. Δεν δηλαδή ουσιαστικά προδιαγράφεται κανένα τέλος της ιδεολογίας, γιατί ακριβώς η ιδεολογία ως τέτοια είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο ως κοινότητα, με τον άνθρωπο ως κοινωνία, με τον άνθρωπο ως πόλη, με τον άνθρωπο ως μονάδα, από την μια μεριά, ως ομάδα από την άλλη μεριά.
Και από την άλλη το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς άμυνας ή αντιμετώπισης της ιδεολογίας ως τέτοιας, η οποία και, θα έλεγα, διέρχεται εγκάρση για το κοινωνικό σώμα. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η απομυθοποίηση της εξουσίας, ναι, όρος θα μπορούσε να διατηρηθεί ως τέτοιος, να προταχθεί κιόλας, αλλά ξέρετε ότι τόσο ο μύθος, όσο και η απομυθοποίησή του, είναι ενοιολογήματα του περασμένου, θα έλεγα, αιώνα. Δεν βρισκόμαστε σήμερα καν ούτε σε επίπεδο μυθοποίησης, ούτε σε επίπεδο απομυθοποίησης της εξουσίας. Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας εξουσίας η οποία δρά χωρίς να φαίνεται. Μιας εξουσίας η οποία έχει υπερσκελίσει αυτή τη σχέση κρυφού και φανερού, έτσι που σε τελευταία ανάλυση η φανέρωσή της, ο εντοπισμός της, η έκθεση στο ανοιχτό εν είδη κυβέρνησης, υπουργικού συμβουλίου ή θεσμών, να είναι μία μόνο από τις ορίζουσές της. Πολύ φοβάμαι ότι το φάσμα του μέλλοντος θα είναι ένα φάσμα καταστρατήγησης των σχέσεων κρυφού και φανερού, έτσι που να θεωρούμε για φανερό το κρυφό και για κρυφό το φανερό. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Η κυρία. Αν κατάλαβα καλά, κύριε καθηγητά, τη δύσκολη εισήγησή σας, έχω τρία ερωτήματα. Έλεγα τη φιλοσοφική εισήγηση. Φιλοσοφική καλύτερα. Ούτε δύσκολη, ούτε εύκολη. Να μπαίνουμε κάποτε και στα δύσκολα. Είχατε δίκιο. Είπατε, η φιλοσοφία ψάχνει την ουσία της ψυχής. Και ποια είναι η απάντηση στο ψάχνει. Το ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι, στην αρχαιότητα έχουμε την πόλη και οι πολίτες της πόλης, με την Αθανασία στα όρια της πόλης, της ζωής της πόλης, και συνδέεται κατ' επέκταση την ευρωπαϊκή κοινότητα με την αρχαία πόλη. Ως αίτημα προς επανέβρεση. Για να γίνει αυτό όμως αυτό, οι πολίτες της πόλης είχαν κοινά ιδανικά, γλώσσα, θρησκεία, επίπεδο που δεν υπάρχουν εκεί. Στην ευρωπαϊκή κοινότητα και ως άνθρωποι οι Ευρωπαίοι δεν έχουμε κοινά αυτά τα στοιχεία και αν πάμε σε επίπεδο κρατών έχουμε αντιθέσεις. Διαφορετικά συμφέροντα, οικονομίες, στρατηγικές, ιδέες, απόψεις και επιδιώξεις. Το πρώτο που είπα. Πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά και να θεωρηθεί η επέκταση ή η ιδέα της πόλης και μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο είναι, η εικόνα δεν μπορεί να εκφράσει τις ιδέες, τα ιδανικά και ό,τι το μη πραγματικό ως προς το αντικείμενο. Και απευθύνεται η εικόνα στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, γι' αυτό κατεβαίνει το επίπεδό της στο χαμηλότερο δυνατό. Ποια λύση προτείνετε? Η λύση ήταν το δεύτερο μέρος της εισήγησής μου. Για να αρχίσω από αυτό εδώ το... Νομίζω πάρα πολύ ωραία τα συνοψίσατε. Άρα, και τελικά βλέπω ότι... Είχαμε δέκτες, καλούς δέκτες, θετικούς, γόνιμες ψυχές. Λοιπόν, ως προς το τρίτο ερώτημα, δηλαδή ερώτημα παρατήρησης στο βάθος, φαντάζομαι να συμφωνείτε με αυτή τη διαδοχή που έχει λάβει χώρα από το λόγο, τη γραφή και τώρα σε επίπεδο εικόνας, ότι σε τελευταία ανάλυση ο άνθρωπος, στην
συνευρίσκεται ταυτόχρονα με αυτόν ο οποίος εκπέμπει την πληροφορία. Αυτός δεν είναι αναγκαστικά σε καμία περίπτωση ούτε ο εκφωνητής της τηλεόρασης, ούτε ένας ο οποίος αρθρώνει ένα λόγο σε ιστορικό μια συζήτηση. Όλα αυτά έλκουν την καταγωγή τους από αλλού και στο βάθος έχουμε να κάνουμε με μια πληροφορία, με ένα λόγο εικονογραφικού τύπου χωρίς υποκείμενο. Δεν ξέρουμε ποιος μιλάει, ακόμη και αν αυτός ο οποίος αρθρώνει ένα λόγο εμφανίζεται σωματικά. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε. Το πολύ σημαντικό είναι σήμερα ότι αυτός ο βουβός με την απουσία του λόγου και της γραφής, άμεσος τρόπος της επικοινωνίας, ενέχει όλους τους κινδύνους που ανέφερα, δηλαδή μιας ισοπαίδωσης και μιας συνέβρεσης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό που προτείνω είναι μια επιλεκτική χρήση των εικόνων και ένας αναδιπλασιασμός εν είδη στοχαστικής εσωτερήκευσης αυτού το οποίο εκπέμπεται μέσα από μια θεμελιώδη κατάφαση του άλλου έξω και όχι μέσα από αυτό που σερβίρεται σε επίπεδο, ας πούμε, κεντρικότητας. Δέστε, είναι πάρα πολύ άδικο για ένα νομό, όπως είναι ο νομός Πιερίας, τώρα δεν ξέρω ποια κανάλια εκπέμπονται εδώ, υπάρχει να μην αναφέρομαι, ναι, υπάρχει ναι, ένα κανάλι το οποίο δεν είναι το θέμα μας αυτό, ένα ή δύο ή τρία δεν ξέρω πόσα κανάλια, δυνητικά μπορεί να είναι και περισσότερα, στην Ιταλία που ήμουν πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, κάθε περιοχή κατακλείζεται από τα δικά της κανάλια, ιδιωτικά, τα οποία περιλαμβάνουν από διαφημίσεις, ας πούμε, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μέσα από τη τηλεόραση, μέχρι τα πιο σκληρά πορνό κλπ. Και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την πτώση του επίπεδου σε ό,τι αφορά και την ίδια τη χρήση του σώματος, όπως έλεγε ένας Γάλλος φιλόσοφος των ειδονών. Αυτό το πράγμα ως τέτοιο είναι πάρα πολύ άδικο. Δεν είναι μόνο το επικίνδυνο, είναι δεδομένο. Είναι πάρα πολύ άδικο για την ομάδα. Αυτό που μπορεί να κάνει η ομάδα είναι να ενεργοποιήσει, όπως είπα, ένα είδος εσωτερικής αναδίπλωσης. Δηλαδή, να επικοινωνήσει με τον άλλον. Και ο άλλος δεν είναι μόνο ο σαρκικός άλλος, δηλαδή αυτός τον οποίο έχουμε απέναντί μας, αλλά είναι η επαναδραστηριοποίηση όλων των ενοιολογημάτων του παρελθόντος μέσα από ένα είδος, έλεγε ο Μισελ Φουκό, αισθητικής της ύπαρξης. Κάνε δηλαδή την ύπαρξή σου ένα έργο τέχνης. Και τότε ο ίδιος θα βρεις τον τρόπο αντίστασης, αυτό είναι κορυφαίο, και ταυτόχρονα παρέμβασης. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποφασίζει ο α, β ή γ παρουσιαστής ή δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται κατά τύχην όλος και ασκεί την εξουσία του λόγου για το ποιο θα εκλάβω εγώ ως γεγονός ή ποια θα είναι η ερμηνεία του γεγονότος. Προτείνω λοιπόν μια ανάληψη του εαυτού, θα την έλεγα αυτοανάληψη, σε ένα επίπεδο δράσης στο εσωτερικό της κοινότητας, μέσα σε έναν ορίζοντα αθανασίας που δεν έχει αναγκαστική σχέση ή δεν ανάγεται σε ό,τι, ας πούμε, θρησκευτικά ή χριστιανικά λέγεται, μόλον ότι και αυτό μπορεί να εξεταστεί, αλλά θα έλεγα